Καλησπέρα κυρία Κουβαλάρη, αγαπητή Ζαχαρένια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι κοντά μου, που είσαι κοντά μας. Και το λέω γιατί σε βρίσκουμε στην Αγγλία, πριν λίγο καιρό ήσουν στην Ελλάδα, σε κέρδισαν τα ξένα, αλλά πραγματικά χτίζεις μια πάρα πολύ ωραία επαγγελματική καριέρα, μια πολύ ωραία πορεία. Θέλω να σε συστήσω στους ανθρώπους που θα μας παρακολουθήσουν, να πω ότι είσαι κοινωνική λειτουργός, είσαι οικογενειακή σύμβουλος και διοικητής υγείας. Ναι, ναι. Γιατί μας έφυγες λοιπόν και πήγες τόσο μακριά? Τι καλύτερο βρήκες εκεί? Δεν είναι και πάρα πολύ μακριά, είναι κοντά. Είναι κοντά στους ανθρώπους, αυτό έχει σημασία. Το σημαντικό είναι ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα από εδώ, πάρα πολύ ουσιαστικά, πάρα πολύ έτσι γεμάτα, γεμάτα σε προσφορά, γεμάτα σε ποιότητα, σε ενδιαφέρον για τους άλλους. Έχει πολύ, πολύ υλικό εδώ για να ασχοληθούμε. Όπως, για πες μας λίγο να πάρουμε μια ιδέα. Όπως είναι έτσι λιγάκι πιο ευαισθητοποιημένη σε θέματα ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος, μπορώ να πω. Ίσως υπάρχει μεγαλύτερη ευκαιρία εδώ. Ίσως επειδή ξεκινάνε από την προσφορά τους από μια άλλη βάση σε θέματα συστήματος υγείας. Και αυτό έτσι για μένα έχει πιο πολύ ενδιαφέρον, είχε πιο πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά από την Ελλάδα και στην Ελλάδα γίνονται πράγματα. Απλά όσο πιο πολύ ανοίγεις στους επαγγελματικούς σου ορίζοντες, τόσο καλύτερα νομίζω γεμίζεις εσύ σαν επαγγελματίας, αλλά και μπορείς να δώσεις ταυτόχρονα, έτσι. Γιατί αυτό που παίρνεις δεν είναι μόνο για σένα. Σίγουρα. Ζαχαρένια Γουβαλάρη, θέλω να σε ρωτήσω το εξής, αγαπημένη. Διάβασα τελευταία μία έρευνα που έγινε και οι επιστήμονες λένε πως μετά από αυτό όλο το τσουνάμι που έχει βρει την ανθρωπότητα θα υπάρξουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα εκδηλώσουν βαριά κατάθλιψη. Mm-hmm. Πάρα πολλά παιδιά, νέοι άνθρωποι που θα έχουν κάνει τη δουλειά τους διαδικτυακή μπορεί να έχουν εξαρτηθεί από αυτό, από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, να έχουν χωθεί πολύ πιο βαθιά και όχι απλά επιφανειακά κάνω τη δουλειά μου μια ωρίτσα, δύο, τρεις, δεν ξέρω τι. Ναι, να έχουν συνηθίσει αυτό το νέο τρόπο, λες. Ναι, ναι. Και επίσης φύγουν από τον παλιό που ίσως είναι η επαφή. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, η έρευνα έδειξε ότι αυτή η έλλειψη αληθινής επαφής, αγγίγματος, έτσι, ναι, κοινωνίας από κοντά, δεν είναι φυσικά ό,τι το καλύτερο. Και δεν, κοιτάξτε, ξέρω... δεν είναι ότι δεν είναι μόνο το καλύτερο, είναι εναλλακτικός τρόπος, ο οποίος βέβαια για μένα προσωπικά τίνει προς την αποξένωση. Mm. Μπορεί να είναι εναλλακτικός, αλλά δεν είναι αυτό καθεαυτός, αυτό που θέλουμε, αυτό που επιθυμούμε σαν κοινωνία, έτσι. Ναι, έτσι όπως έχουμε μάθει εμείς. Βασικά, εσύ ποια νομίζεις ότι θα είναι τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου στο μέλλον? Στο μέλλον, μέσα από αυτό που ζούμε τώρα, μέσα από την κατάσταση αυτή. Ναι, έχεις δίκιο σε θέματα που αφορούν έτσι. Δεν θα πω κατάθλιψη, θα πω αποξένωση. Γιατί η κατάθλιψη έχει μέσα πολλά στοιχεία που αφορούν διάγνωση. Εγώ δεν είμαι εδώ για να κάνω διάγνωση. Εγώ είμαι εδώ απλώς για να δώσω τα στοιχεία που χρειάζεται η ανθρωπότητα σήμερα, ο άνθρωπος σήμερα, για να μπορέσει να πάει παραπέρα. Δεν είμαι υπέρ των διαγνώσεων, αν με ρωτάς. Γιατί ο καθένας έχει μια ξεχωριστή, είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα που η διάγνωση διαφέρει στον καθένα, έτσι. Αυτό που ρωτάς είναι ποια είναι τα στοιχεία που μπορούμε να έχουμε ως άνθρωποι, γενικά μιλάς. Ναι, κατά τη γνώμη σου, εσύ ως κοινωνική λειτουργός, ως οικογενειακή σύμβουλος, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που θα μας σώσουν? Αυτό που χρειάζεται είναι να είμαστε ανοιχτοί, να φεύγουμε από τις οθόνες, να φεύγουμε από τα πρέπει, είτε είναι προσωπικά είτε είναι γενικά, γιατί πολλά φοριούνται ως πρέπει, φοριούνται σε εισαγωγικά, ως πρέπει μέσα μας και απ' έξω, και αναγκαζόμαστε να παίρνουμε θέσεις που δεν είμαστε ή που δεν θέλουμε ή που δεν είχαμε σκεφτεί ότι θα γίνουμε. Ο δρόμος που θα μας οδηγήσει στο γενικό καλό είναι ο δρόμος εσωτερικός. Αν εμείς μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας 100%, τότε μπορούμε να ανοίγουμε αυτό που είμαστε και να γινόμαστε ένα με τους άλλους. Η ερώτηση που θέλω να σου κάνω, Ζαχαρένια μου, είναι, δεν ξέρω να το συναντάς και στους ανθρώπους που σε συμβουλεύονται, εγώ συναντώ πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν μία αιμονή με το παρελθόν. Δηλαδή, αυτά που ζήσαμε ή τα βάσανα που περάσαμε,
ή αφού τέλος πάντων έχω τόσο πολύ ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν, πώς να φτιάξω το μέλλον μου καλύτερο. Δηλαδή είναι κολλημένοι με το παρελθόν και αναμοχλεύουν συνέχεια και ανακατώνουν μόνο τα δυσάρεστα του παρελθόντος. Λοιπόν, οι αυριανοί άνθρωποι, να το θέσω έτσι, δεν έχουν σχέση με τα κατάλοιπα του παρελθόντος. Παίρνουν από το παρελθόν τη δύναμή τους, αντλούν δηλαδή τα δυναμικά τους στοιχεία και πάνε παραπέρα. Φυσικά έχουμε αρνητικές εμπειρίες, όλοι μας έχουμε αρνητικές εμπειρίες, αλλά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να τις μετατρέψουμε, να γίνουμε αυτό που πραγματικά είμαστε, 100% στη θετικότητά μας, γιατί είμαστε πυρήνας θετικότητας ως άνθρωποι, πρέπει να σου πω έτσι, ως οργανισμοί. Είμαστε πυρήνας θετικότητας. Όσο αυτό λοιπόν το εξελίσσουμε, μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τον πλούτο που έχει αυτό το στοιχείο μέσα μας, σαν άνθρωποι, σαν οντότητα, τότε μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Ο φόβος. Αυτό ακριβώς. Τι τον κάνουν πια αυτόν τον φόβο. Έχουμε βέβαια ευτυχώς και αυτούς που είναι πολύ θαραλέοι, πολύ τολμηροί, που έχουν νικήσει τους φόβους τους, γιατί έχουν ίσως αποδεκτεί τη θνητότητά τους. Αλλά έχουν τους περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι απλά φοβούνται, απλά τρέμουν. Απλά δεν αυτό πρέπει να μείνει πίσω. Είναι το στοιχείο δυστυχώς που πρέπει να θυσιάσουμε. Να το ακούμε, να ακούμε τους φόβους γιατί έχουν σημασία, κάτι λένε. Αλλά, Εύα μου, πρέπει αυτό να το θυσιάσουμε, να το αφήσουμε πίσω. Όσο κρατάμε φόβους, είναι σαν να κρατάμε βάρη. Οργανωμένα τόσο καλά και συστηματοποιημένα, ώστε να μας λένε κάτσε εκεί που είσαι. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, δεν θέλουμε να καθίσουμε στα ήσυχά μας. Ναι, δεν θέλουμε να καθίσουμε στα βολεμένα μας, ποτέ. Θέλουμε απλά να γεννάμε καινούρια πράγματα μέσα μας, τη δημιουργικότητά μας, να γεννάμε τον καινούριο μας εαυτό που πηγάζει πάντα από αυτό που θέλουμε να είμαστε, από την καλύτερη μας εικόνα που έχουμε εμείς για τον εαυτό μας. Μάλιστα. Υπάρχουν φωνές, ξέρεις, μέσα μας. Ναι. Υπάρχουν φωνές που μας λένε ότι εσύ ανήκεις εκεί ή αυτό πρέπει να γίνει. Το συνειδητό λοιπόν κομμάτι μας. Ναι, πρέπει να ακούμε. Πρέπει να τις ακούμε. Εσύ ως κοινωνική λειτουργός και ως οικογενειακή σύμβουλος λοιπόν, πώς μπορείς κατά τη γνώμη σου να ξυπνήσεις το θάρρος μέσα σε έναν άνθρωπο, την τόλμη να ψάξει και να είναι πραγματικά ο εαυτός του. Δηλαδή υπάρχουν τεχνικές, υπάρχουν ασκήσεις, υπάρχει συνταγή. Γιατί φαντάζομαι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θέλουν να αλλάξουν. Και όπως είπες στην αρχή, θέλουν να είναι βολεμένοι, γιατί αυτό δεν τους κάνει να παλέψουν, δεν τους κάνει να κουραστούν, να πονέσουν. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχω έρθει πολλές φορές αντιμετωπίσει με ανθρώπους πραγματικά που δεν θέλουν να φύγουν από εκεί που είναι, που θεωρούν ότι αυτό είναι το σωστό ή που είναι τόσο πραγματικά ξένο το να πετύχουν, το να δημιουργήσουν, είναι πραγματικά τόσο πολύ ξένο και δεδομένης και της κατάστασης, έτσι, γιατί ζούμε σε μια κατάσταση τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια που σε βυθίζουν όλο ένα και περισσότερο στη δυσκολία. Από εκεί λοιπόν θα πρέπει να αντλήσεις τον πραγματικό σου εαυτό, τον πυρήνα σου. Και ο πυρήνας είναι πραγματικά δημιουργικός. Όσο λοιπόν ακούς αυτό το κομμάτι, αυτή την εσωτερική φωνή, αυτή από μόνη της είναι ενεργοποιημένη. Εγώ μπορώ να κάνω φυσικά τη μισή δουλειά για κάποιον, έτσι, σε μια συνεργασία, σε μια συμβουλευτική, σε οτιδήποτε, αλλά την υπόλοιπη θα πρέπει να την κάνει ο άλλος και γι' αυτό θα πρέπει να έχει θέληση. Καταλαβες. Δεν γίνεται να τραβήξεις κάποιον ο οποίος είναι σε μια θάλασσα και πνίγεται, να στο πω έτσι. Δεν γίνεται να τον πάρεις αν ο ίδιος δεν το θέλει. Εάν θέλει να βυθιστεί στα μεγαλύτερα του βάθη, μπορεί εύκολα να βυθιστεί. Αλλά έχω να σου πω ότι οι άνθρωποι προσπαθούν, είναι τόσο μεγάλη αυτή η δύναμη που πραγματικά μπορείς να σταθείς αντιμέτωπος σε αυτήν την δύναμη. Δηλαδή να πεις ότι εγώ θα κερδίσω το στοίχημα της ζωής. Θα κερδίσω το στοίχημα μεταξύ ζωής και πόνου, μεταξύ ζωής και θανάτου. Και αυτό είναι η ίδια η ζωή. Με τα παιδιά τι θα κάνουμε? Τα παιδιά, τα μικρά τα παιδιά ή τα μεγάλα τα παιδιά? Ας πιάσουμε τα μικρά πρώτα. Τα μικρά μας τα παιδάκια. Τα μικρά τα παιδιά, έχω να σου πω ότι πολλές φορές είναι πιο εύκολο να γίνουν αυτό που επιθυμούν. Έχουν μια
αυτή η παιδικότητα είναι μαγική. Έχουν δηλαδή μια συσσωρευμένη μαγεία μέσα τους που δεν αναγνωρίζουν τη θλίψη, δεν αναγνωρίζουν αυτό το κομμάτι που είπες πριν, το αρνητικό κομμάτι. Εμείς επειδή έχουμε συνειδητότητα και επειδή πολλές φορές νιώθουμε σαν να πέφτει ο ουρανός πάνω μας, το αρνητικό είναι πιο μεγάλο από ότι το θετικό, πιο αχανές, πιο δύσκολο, ξέρεις, πιο... Πιο βαρύ, ακριβώς, ναι. Δεν καταλαβαίνουμε ότι έχουμε τόσο πολύ ενέργεια μέσα μας για να τη μετατρέψουμε. Τα παιδιά όμως την έχουν και το καταλαβαίνουν. Ναι. Οπότε τα παιδιά... Να μην τα μπλοκάρουμε εμείς, αυτό είναι το θέμα. Μπράβο, ναι, αυτό ακριβώς. Οπότε τα παιδιά, εμείς λοιπόν που είμαστε μεγάλοι, χρειάζεται να τα καθοδηγούμε εντός αγωγικών σύμφωνα με το δικό τους δρόμο. Να τα ακούμε και να τα προσδιορίζουμε, να τα τρέφουμε δηλαδή στη νοημοσύνη τους και στην ψυχή τους, να τους δίνουμε τροφή που να γίνονται πραγματικά ολοκληρωμένα παιδιά, ολοκληρωμένοι ενήλικες. Ναι. Το θέμα είναι ότι εμείς οι ενήλικες δεν έχουμε σπουδάσει αυτή την τέχνη. Που να είμαστε... Δεν έχουμε εκπαιδευτεί να την ακούμε, ξέρεις, Εύα. Γιατί δεν χρειάζεται πάντα σπουδές. Σωστά. Χάνουμε τη φωνή. Κυρία Γουβαλάρη, Ζαχαρένια μου, για τις γυναίκες ήθελα να πούμε δύο πράγματα. Ναι. Ζούμε σε αυτή την εποχή που βέβαια έχει ακουστεί ιδιαίτερα για τις γυναίκες, όχι βέβαια και τα αγόρια το είδαμε πόσο και αυτά κινδυνεύουν από πολλαπλούς κινδύνους. Η γυναίκα όμως φαίνεται ότι τώρα μαζεύει τα κομμάτια της, δυναμώνει. Βέβαια κάποιοι άντρες διαμαρτύρονται γιατί λένε ότι η γυναίκα δείχνει μια αρενοπή στάση και αυτό τους αφοπλίζει και δεν ξέρουν τι να κάνουν, έχουν χάσει λίγο τα νερά. Είναι δύσκολες τώρα οι σχέσεις, ακριβώς για αυτό το λόγο. Αλλά νομίζω ότι η γυναίκα κατά βάθος παραμένει με τη γυναικεία της φύση που θέλει τρυφερότητα, θέλει αγάπη, θέλει ζεστασιά, θέλει αγκαλίτσα. Τα δίνει όλα αυτά κιόλας. Δηλαδή ο κόσμος που μας πια έχει ανάγκη από αυτή τη θηλυκότητα, η οποία έχω να σου πω ότι είναι η ιερή θηλυκότητα, δηλαδή είναι η πραγματική πηγή της ζωής και η γη πια, δεν το ζητάμε εμείς οι άνθρωποι μόνο, αλλά η ίδια η γη το καλεί. Ναι, χρειάζεται να προσέχουμε περισσότερο τι άνθρωποι γινόμαστε και προς τα ποια κατεύθυνση ορίζουμε τις ζωές μας και την ενέργεια γύρω μας. Δηλαδή θέλω να πω ότι η κουλτούρα, το να φτιάξουμε ας πούμε ένα περιβάλλον, έχει να κάνει με τι κουλτούρα χρησιμοποιούμε, τι υλικό βάζουμε στις σχέσεις για να φτιάξουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Τι υλικό, θέλω να μην μας τα λέτε φιλολογικά, να μας τα λέτε πρακτικά, Ζαχαρένια μου. Τι υλικό. Υλικό αγάπης, φροντίδας, συναισθήματος, άπλετου συναισθήματος, φως, πολύ φως, και αυτό δεν θέλω να πω ότι δεν το έχουν οι άντρες, φυσικά και το έχουν, απλά έχουν έναν άλλο δυναμισμό. Οι γυναίκες λοιπόν είναι πιο συμβατές με ένα τέτοιο αποτέλεσμα, έτσι. Γιατί δίνουν αγκαλιά. Πρώτα απ' όλα είναι μητέρες, γίνονται μητέρες. Έχουν δηλαδή ένα ένστικτο, ίσως μεγαλύτερα ευαισθητοποιημένο, που χρειάζεται στη σήμερα εποχή. Πάντα χρειαζόταν. Αλλά τώρα πια πολύ περισσότερο, δεδομένου ότι έχουμε περάσει όλοι πάρα πολύ δύσκολα. Ναι. Θέλω να πω ότι έχουν σημαντική θέση οι γυναίκες πια στην ανθρωπότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει, γιατί μου είπες πριν για άντρες που είναι ίσως παραπονεμένοι, ίσως δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει, έχουν καταλάβει. Νομίζω ότι χρειάζεται και στους άντρες αυτό το στοιχείο, πέρα από τον δυναμισμό τους, να γνωρίζουν ότι, γιατί έχουν και εκείνη η θηλυκή πλευρά, ξέρεις, να γνωρίζουν ότι και οι γυναίκες και οι ίδιοι οι άντρες τη χρειαζόμαστε αυτή τη θηλυκότητα, αυτή την πλευρά, τη ζεστή, της αγκαλιάς, της φροντίδας, γιατί όταν ζητάμε από έναν άντρα, οι γυναίκες ζητάνε από έναν άντρα τη φροντίδα, στην ουσία ζητάνε την προστασία, την καλή προστασία, έτσι, και όχι να κλείνουμε τους δρόμους. Άρα, όταν ο καθένας γνωρίζει το δρόμο του, το ρόλο του μάλλον, τότε γνωρίζει το δρόμο του. Ο ρόλος είναι να γινόμαστε αυτό που πραγματικά ήμασταν από πριν. Τα αρχαία τυπά μας δηλαδή να στηρίζουμε. Σωστά.
τι θα είχες να πεις για όλη αυτή την, τη φωνή που λέει «μη σιωπάς, μίλα, αν σου συμβαίνει κάτι σοβαρό, μίλα και ας εκτεθείς, γιατί θα βρεθούν κι άλλοι που θα είναι σαν και σένα και θα ενώσουν τις φωνές». Mm-hmm. Και θα ενωθούν οι φωνές. Καταλαβαίνεις ότι εννοώ για όλες αυτές τις παρενοχλήσεις και τα λοιπά. Πώς το έχεις δει αυτό το κομμάτι? Κοίταξε, Εύα μου, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω έτσι μεγαλώσει, να το πω έτσι, τα τελευταία μου χρόνια, τα τελευταία από 18 και χρονών. Είμαι μέσα σε θεραπείες, είμαι μέσα σε κατάσταση που αφορά πραγματικά στήριξη. Οπότε και προσωπικά, αλλά και γενικά, να υποστηρίζω 100% το μίλα. Αν δεν μιλήσεις, κρύβεις πράγματα από τον ίδιο στον εαυτό. Και αυτό δεν βοηθάει εσένα. Όταν μιλήσεις, θα απελευθερωθείς, είτε είναι στο διπλανό σου, είτε είναι σε κάποιον ειδικό. Χρειάζεται αυτό το κομμάτι που έχεις μέσα σου, που σιωπά, να του δώσεις φωνή. Μόλις του δώσεις φωνή, απελευθερώνεται, βρίσκει το δρόμο του και εσύ βρίσκεις ανακούφιση, που αυτό χρειάζεσαι στο κάτω-κάτω. Mm. Και αυτό έχει πολύ ωραία απόδοση όταν γίνεται και μέσα σε ομάδες ανθρώπων. Γιατί μέσα από τις ομάδες παίρνεις τροφοδοσία, ακούς φωνές και άλλων ανθρώπων, ίσως ταυτίζεσαι με τις άλλες φωνές και αυτό είναι από μόνο το θεραπευτικό. Όταν σε πήρα τηλέφωνο και σε βρήκα στην Αγγλία, μου είπες κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό που αξίζει τον κόπο. Δεν παίρνω καν την άδειά σου, θα το πω. Μου λες, είμαι ενθουσιασμένη, έχω όνειρα και δεν μπορεί κανείς να μου τα σταματήσει. Ναι. Μου είπες ακριβώς αυτό και το μεταφέρω. Γιατί θέλω ακριβώς πάνω σε αυτό να πούμε στους ανθρώπους ότι όσο και να υπάρχουν δυσκολίες και απώλειες και καταστροφές, ζούμε στον ίδιο πλανήτη του πόνου και της αγάπης και φτάνει να αποφασίσουμε εμείς να πούμε ότι κανένας δεν μας σταματάει. Θέλω να μας μεταφέρεις λοιπόν τη δική σου την ορμή. Ναι. Είναι έτσι ακριβώς. Είναι έτσι για μένα. Θεωρώ ότι είναι και για πολλούς άλλους ανθρώπους έτσι. Απλά θέλω να πω ότι όσο πιο πολύ είσαι ένα με αυτό, τίποτα πραγματικά δεν σε σταματά. Υπάρχουν πάρα πολλές εμπειρίες, γιατί μέσα από τις εμπειρίες μας αντλούμε απαντήσεις. Μέσα από αυτές τις εμπειρίες που είναι αρνητικές, είναι καλό να σου δίνουν δύναμη και να λες στα κομμάτια τα δύσκολα. Ποιος είναι ο πραγματικός εαυτός που θα ήθελα να φτάσω? Ποιος είναι ο ιδανικός εαυτός που μου λέει τι να κάνω? Εκεί λοιπόν όταν ακούς πραγματικά το top σου, να το πω δηλαδή την καλύτερη σου εκδοχή, τότε θα φτάσεις πάρα πολύ ψηλά. Και δεν το λέω συμβουλή μόνο, το λέω ως προσωπική θέση. Γιατί είναι θέση να προχωράς ψηλά. Δεν είναι συμβουλή. Βάζεις δηλαδή τη δύναμή σου για να το κάνεις αυτό. Όπως βάζει ένα μικρό παιδί για να περπατάει. Για να γίνει λοιπόν όλο και πιο καλός runner, καλός περπατητής, καλός αθλητής, χρειάζεται να βάζει πάντα όλο το δυναμικό. Υπάρχουν πολλές φορές που βάζοντας όλο το δυναμικό βρίσκεις δυσκολίες μπροστά σου, έτσι. Δηλαδή τραυματισμούς. Γιατί αυτό όλο είναι ένας αγώνας που κάνουμε. Στους τραυματισμούς δεν λέμε ναι, λέμε όχι. Γιατί όσο πιο πολύ καλύπτεις κομμάτια που σε πονάνε, τόσο περισσότερο φτάνεις στον πραγματικό σου αυτό που είναι αυτό που θες να κάνεις και αυτό που θες να πετύχεις, Εύα μου. Άρα λοιπόν δεν σε σταματάει τίποτα και κανείς. Αν ένας τραυματισμός σε καθίσει στην καρέκλα ή στη χώρα ή δεν ξέρω πού εσύ επιθυμείς, πού εσύ θέτεις ότι θα σε καθίσει, φύγε. Mm-hmm. Προχώρα. Mm-hmm. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Δηλαδή, τι εννοώ? Λένε ότι δεν μπορείς να συνδυάσεις οικογένεια, παιδιά και καριέρα. Mm-hmm. Ένας άντρας λέει, δεν μπορώ, ας πούμε, να έχω τη φιλοδοξία να ανέβω στην δουλειά μου και ταυτόχρονα να φροντίζω και μια γυναίκα. Εσύ τι λες πάνω? Ναι. Δηλαδή, είναι τα skills, είναι, πώς να το πω, οι δεξιότητες είναι λίγο σε καταστολή, να το πω. Κοίταξε, οι δεξιότητες έρχονται κάθε φορά για να μας τονίσουν τη δυναμική μας. Χρειάζεται να τις καλύζουμε. Χρειάζεται να λέμε
είμαι ανοιχτή, είμαι ανοιχτός σε αποδοχή, είμαι ανοιχτός στην αυθεντικότητα, είμαι αληθινός δηλαδή, είμαι ενσυναισθητικός, δηλαδή αισθάνομαι τι γίνεται γύρω μου, αισθάνομαι τι γίνεται στον κόσμο των υπολείπων ανθρώπων και πηγαίνω παραπέρα. Δεν ξέρω, σου απάντησα. Όχι. Δηλαδή, αν μπορεί να γίνεται συνδυασμός, δηλαδή να είναι μια γυναίκα να είναι και καλή μητέρα, να είναι και καλή στην καριέρα. Δεν υπάρχει συνδυασμός. Χρειάζεται απλώς να τα οργανώνουμε. Καλή οργάνωση μεταξύ όλων αυτών. Αυτή νομίζω είναι η απάντηση που ίσως θα είναι. Και να μην ξεχνάμε ότι η οργάνωση, ενώ μας θέτει προς τα μπροστά και έχουμε και τη σιγουριά ότι τα καταφέρνουμε, χρειάζεται κιόλας να λέμε ότι θέλουμε και ξεκούραση, έτσι. Και η ξεκούραση και η χαλάρωση είναι μέρος της οργάνωσής μας. Αλλά έχω να σου πω ότι παρότι μερικές φορές τα skills, δηλαδή οι δεξιότητες αυτές να είναι έτσι λιγάκι σε καταστολή, έτσι λιγάκι όχι τόσο έτοιμες, μπορούμε να τις ενεργοποιήσουμε, Εύα μου. Μπορούμε να τις τροφοδοτήσουμε και να πάρουμε ρόλους από αυτούς που δεν ξέραμε καν ότι είχαμε. Βασικά κάθε μέρα όλο και κάποια καινούργια πράγματα μπορούμε να μάθουμε, αν θέλουμε να μάθουμε. Εκτός αν νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Κάτι τελευταίο, Ζαχαριά μου, θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και άλλα θέματα και σε άλλες εκπομπές που θα κάνουμε. Αλλά θέλω λιγάκι να μου πεις για το διοικητής υγείας. Τι εννοείς, είναι κάτι που σου αρέσει αυτό το διοικητής υγείας, γιατί μου θυμίζει διοίκηση, που είναι διοίκηση. Ναι. Και πώς η σχέση έχει με όλο αυτό το κομμάτι σου της συμβουλευτικής. Κοίταξε, εγώ ξεκίνησα λίγο από τα κομμάτια τα καθαρά ανθρωπιστικά που είναι και της προσφοράς που είναι μέσα από την κοινωνική εργασία, κοινωνική λειτουργός δηλαδή. Έπειτα, σαν προσωπική πορεία, είχα την ανάγκη να καταλάβω τον άνθρωπο και μπήκα σε κομμάτια συμβουλευτικής και ψυχολογίας πάρα πολύ βαθιά, μέσα πραγματικά πάρα πολύ βαθιά και να καταλαβαίνω όλες τις πτυχές του ανθρώπου. Και επειδή θεωρώ ότι σαν προσωπικότητα το εξέλιξα πάρα πολύ αυτό, θεώρησα ότι το κομμάτι που μου λείπει εμένα προσωπικά είναι να μπορώ να δίνω όχι διοίκηση, να μπορώ να διοικώ, να το πω έτσι, αλλά όχι με την έννοια της διοίκησης, αλλά με την έννοια της καλής πρακτικής, ένα χώρο, έναν επαγγελματικό χώρο, την ίδια μου τη ζωή, τη ζωή άλλων ανθρώπων, και αυτό να γίνεται συνδυασμός. Συνδυασμός δηλαδή του έξω που έρχεται από την κοινωνική εργασία, συνδυασμός ενός χώρου υγείας που έρχεται από την συμβουλευτική και συνδυασμός ενός καλού χώρου υγείας που έρχεται από τη διοίκηση. Άρα λοιπόν αυτό κάνω. Έχεις δύο παιδάκια και μάλιστα μου είχες πει ότι αυτό που κάνεις τώρα και παλεύεις είναι γιατί θες να είσαι στα μάτια των παιδιών σου ένα πρότυπο για να τους ανοίξεις ορίζοντες. Ναι. Σωστά? Και να κλείσουμε. Ναι, το έχω πει αυτό, ναι, ισχύει. Γιατί το λέω αυτό, Εύα μου? Γιατί σήμερα, Εύα μου, οι ευθύνες όταν οριμάζεις, όταν η ζωή σου έτσι εξελίσσεται, έρχεται και η ορίμανση. Σταματάς να είσαι παιδί, σταματάς να υιοθετείς ανώριμους ίσως τρόπους εξέλιξης και καλείσαι να φέρνεις εις πέρας όλο και περισσότερες καταστάσεις με περισσότερη δεξιοτεχνία, αν το θες. Ευκολία και ίσως και με μαγικούς τρόπους. Τα παιδιά το θέλουν αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν θέλουν ένα γονιό που να κάνει μαγικά. Αυτό θέλουν. Έτσι, ένα μαγικό. Άρα λοιπόν, ωραία, επειδή έχω συνείδηση του τι σημαίνει ένας υπεύθυνος γονιός, ναι, θέλω με μαγικούς τρόπους να τους φτιάξω ένα κόσμο που θα είναι πάντα χαρούμενα. Νομίζω ότι ήταν ο πιο ωραίος επίλογος και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή μας την κουβέντα. Θα επανέλθουμε πολύ σύντομα σε θέματα πολύ σημαντικά για τις σχέσεις των ανθρώπων, για τις σχέσεις των δύο φύλων, για τη σχέση της ανθρωπότητας στο μέλλον με τις δικές μας προθέσεις και πολλά άλλα. Mm-hmm. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζαχαριά Βαλάρη. Καλή επιτυχία εκεί που βρίσκεσαι. Εύχομαι να πάρεις εμπειρία και γνώσεις και να μας τις φέρεις πίσω στην Ελλάδα. Θα σας τις φέρω και αφού σας τις φέρω, γιατί η Ελλάδα είναι πραγματικά τόπος πολιτισμού και τόπος σχέσεων, πραγματικών σχέσεων,
Θα τις πάω κι αλλού. Από εκεί λοιπόν θα κάνει ένα μεγάλο κύκλο και θα φτάσει πιστεύω σε όλο τον κόσμο.